Είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω επιστρέψει από την Αθήνα. Είναι 4 παρά 5 το απόγευμα του Σαββάτου και βρίσκομαι πάρα πολύ κοντά στο εκπαίδευση του Αλέξη, ξενοδοχείο σκύλων του Αλέξη, για να πάω να παραλάβω το αγόρι μας, το Λάκι. Τον έχω αποχωριστεί ξανά, αλλά είναι η πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο που τον αποχωρήσουμε και δεν σας κρύβω ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ και θα σας δείξω μόνο την πρώτη σκηνή του τι θα κάνει μόλις το δω, γιατί θέλω να τον αγκαλιάσω, να το φιλήσω, να το χαρώ, δεν θα τραβήξω βίντεο, απλώς την ώρα που θα βρω. Λάκι μου! Λάκι μου! Αγάπη μου! Αγάπη μου, είσαι η αγάπη μου, είσαι η μάμα, είσαι η μάμα, ναι. Εκλείχε, έκανες μπάνιο, αγάπη μου. Σε πεθύμισα πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε πεθύμισα, αγάπη μου. Αγάπη μου, χθες έβλεπα σκυλάκια στο Facebook και έκλαιγα, το ξέρεις, αγάπη μου. Όμορφη μου, καλή μου. Καλή μου. Put it in my bag. Thank you. Thank you. Oh, he's so happy, huh? Yeah. He's very happy. Ουχουτό, μωρό μου. Ουχουτό, κοίτα, αλλάξαμε και την πολυθρόνα. Κοίτα, κοίτα, ομορφιά μου, κοίτα. Κοίτα, αγάπη μου, κοίτα, είσαι η μανούλα, κοίτα. Ήρθε η μάμα. He says to you, look, it's my mommy. Yes, Yuri, my mom came. I have my mom now. He needs water, you think, or he drank water? No, it's not. Okay, we're going to drive. See you again. Είσαι πομπαλάκι! Ήρθε η μαμά σου, Λάκι! Είσαι χαρούμενος, Λάκι! Ας βάλουμε και το κλειδί στη μίζα, Λάκι! Και θα πάμε σπίτι μας, Λάκι! Σπίτι μας! Ναι, το καλύτερο σκυλάκι! Και το λένε Λάκι! Είναι καλούλι, 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 καλούλι! Αχαχα, αυτό γλυκά μου! Έκανες παρές εδώ! Βρήκες φίλους, έκανες παρές, τι έκανες! Τι ωραία! Είδες, αλλάξαμε και την πολυθρόνα του αυτοκίνητου και τώρα το Λακίνι θα την προσέξει αυτή την πολυθρόνα, ναι! Θα την προσέξει την καινούρια πολυθρόνα. Μπράβο, Λακίνι! Γλυκουλίνι! Λακίνι, γλυκουλίνι, τελειουλίνι! Πρέπει να ξέρετε ότι ο Λάκι τώρα πάει σπίτι του! Έχει φτάσει σχεδόν στο σπίτι του! Και είναι χαρούμενος, ενθουσιασμένος, γιατί φτάνει σπίτι του με τη μανούλα του. Θα πάει στο δωμάτιό του, θα πάει στα κρεβάτια του. Έχει 3 κρεβάτια το μωρό. 3. Ένα στο σαλόνι, ένα στο δωμάτιο και ένα στην κουζίνα. Έχει 3 κρεβάτια. Είναι καλός σκυλός. Μίλησα με τον Αλέξη στο τηλέφωνο, γιατί ήταν μόνο ο Γιούρι τώρα που πήγα να τον πάρω και μου είπε ότι έχει γίνει κύριος. Κύριος! Κύριος γλυκούλης! Και είχε ευγενική ψυχή και είναι καλό μωρό! Τι καλό το Λακουλίνι! Τι καλό το Λακουλίνι! Καταπληκτική είναι!
το λακουλίνι είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, είναι καταπληκτικό. Και σε πεθύμισα, μωρό μου, έβλεπα σκυλάκια στον δρόμο και έλεγα, πού είναι το παιδί μου, το παιδί μου, το παιδί μου το μικρό. Πού είναι το παιδί μου το μικρό, εσύ δεν έχεις WhatsApp να μπεις στο family. Έχουμε ένα family chat, έχουμε ναι, family chat στο WhatsApp, το οποίο έχει όνομα hashtag Lucky, δεν έχει όνομα οικογένεια. Και στη φωτογραφία του αυτού του family chat, στο οποίο είναι ο Λάζαρος, η Κυριακή και εγώ, έχουμε αυτό το γόρι. Και στέλαμε όλοι μηνύματα τώρα που ήμουν στην Αθήνα και λέγαμε και για σένα αγάπη μου, αλλά εσύ αγάπη μου που ήσουν αγάπη μου, είναι λάθος αυτό το πράγμα που δεν επιτρέπουν σε σκυλιά άνω των 8 κιλών να καθίσουν στο αεροπλάνο, είναι λάθος. Εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένη, το παραδέχομαι, να πληρώσω κανονικό εισιτήριο και να καθίσει το αγόρι μου, το οποίο είναι 35 κιλά, εγώ ας πούμε 95, είναι 60 κιλά πιο λίγος από μένα. Να καθίσει το αγόρι μου στο κάθισμα δίπλα μου, να πάρουμε ένα κάθισμα, ρε παιδί μου, παράθυρο, να καθίσει το αγόρι, να δεθεί και με τη ζώνη, έχω πρόβλημα. Θα είναι πανφρόνιμος και γλυκούλης. Είναι καλούλι, είναι καλούλι, το καλούλι. Και να το πληρώσω κάτω, κάτω στο για να πάρω το παιδί μου, αλλά να βάλω εγώ το παιδί μου μέσα στο κασόνι και να μπει με τις βαλίτσες να βασανιστεί. Όχι το παιδί μου, όχι, όχι, όχι το παιδί μου, όχι. Όχι, ναι, 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 καλό παιδί, καλό παιδί. Είδα πολλά σκυλάκια στην Αθήνα, πολλά, πολλά, πολλά. Τα οποία αυτά σκυλάκια, για να ξέρεις, δεν είναι τόσο προνομιούχο όπως εσένα, ζουν σε διαμερίσματα. Και πρέπει να σηκωθεί η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους το πρωί να τους πάρει βόλτα κάτω στο πεζοδρόμιο και να πάρει μαζί του και μια σακούλα να μαζέψει τι θα κάνουν. Και αυτά τα καημένα τα σκυλάκια δεν έχουν αυλή να βγαίνουν έξω, να έχουν τη δικιά τους τουαλέτα, κυρίες και κύριοι, δικιά τους τουαλέτα. Τώρα θέλει να πάει τουαλέτα ο Λάκη, γι' αυτό μου γδέρνει το μπουχάρ, δεν μου το γδέρνει σωστό. Και μου λες, Λάκη, περάσαμε πολύ ωραία στην Αθήνα και ήρθαν όλες σου οι φίλες και όλοι σου οι φίλοι και μας είδαν κι άλλοι πολύ από το YouTube. Και πέρασαμε τέλεια, υπέρ τέλεια, υπέρ τέλεια, υπέρ τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ήταν μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο Λάκη που καθόντουσαν όρθιοι 3 ώρες, που δεν είχαν που να καθίσουν. Εσύ αν είσαι ωραία και θα σφαρδείς πλατή στο πάτωμα. Αλλά τους υποσχέθηκα και το εννοώ ότι εγώ δεν θα αδεχθώ ποτέ ξανά στο μέλλον να γίνει η παρουσίαση στην οποία ο κόσμος δεν θα έχει καθίσματα για να καθίσει και να μην έχει μικρόφωνο για να ακούσει καθαρά, ούτως ώστε να έρθει στην παρουσίαση και να το ευχαριστηθεί, όχι να έρθει και να νιώθει ότι πήγε να προσκυνήσει τα λείψανα, δεν ξέρω εγώ τι Λάκη, τους έλεγα σαν προσκύνημα έχει γίνει, ναι. Γιατί ο κόσμος στεκότανε, στεκότανε. Αυτά. Είμαι με 3 ώρες ύπνο. Ναι, 3. Εσύ με πόσες ώρες ύπνος. Άριξες κάτι που είσαι εκεί μέσα μου τους φίλους σου. Είδα ένα φίλο, τώρα που ήρθα να σε πάρω, ήταν ένας κυριός που είχε ένα σκύλο, ο οποίος ήταν ποιμενικός νομίζω, γερμανικός ποιμενικός ήταν, τι ωραίος σκύλος. Και τον είχε και τον έπαιρνε βόλτα αυτός ο κύριος, γιατί αυτός έκανε τα μαθήματα που κάναμε εμείς στο δεύτερο γύρο, θυμάσαι, αυτά που δεν μάθαμε τίποτα, εγώ, αυτά. Ο άλλος έμαθε ο κύριος, τον έπαιρνε κανονικά, αλλά εγώ άγομαι και φέρομαι από το σκυλί. Με την όρεξή μου όμως, κυρίες και κύριοι, όπως αγόμουνα και φερόμουνα, έδωνα ένα σκυλάκι στο δρόμο, το είδες. Όπως εγώ αγόμουνα και φερόμουνα από τα παιδιά όταν ήταν μικρά, εκτός από βασικά πράγματα, όρια που έχουν να κάνουν με ασφάλεια κτλ. Τα παιδιά μεγάλωσαν, άρα δεν είχε κανένα να με άγει και να με φέρει και μου έφερε το Λάκη για να με άγει και να με φέρει. Με την όρεξή μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, όπως την αγάπη που είναι σκύλι. Αγάπη των σκυλιών, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Και το γατιόν είναι κάτι άλλο. Δεν είχα γάτα μέχρι τώρα. Και μου είπαν ότι συγγραφείς έχουν γάτες. Θες να σου πάρουμε μια γάτα ή ένα γάτο να παίζεις. Άμα το κάνουμε και αυτό. Πώς θα γράψω νέο βιβλίο. Ανοίγω πληκτρολόγιο, είπαμε. Λάκη λέει, η μητέρα του σου θα γράφει πλέον. Την πονάει ο φιένας της. Θα έχουμε τέτοια. Τέτοια μέτια. Ναι, μερεμέτια. Τέτοια μέτια, μερεμέτια θα έχουμε. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, σαν να το ξέρα και αγόρασε καινούργιο πληκτρολόγιο. Αγάπη, αγάπη, εσύ μεγάλη. Αγάπη μεγάλη, 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 μεγάλη το μωρό μου, μεγάλη, μεγάλη το μωρό μου, μεγάλη. Αυτά. Και όποιος λέει ότι το σκυλί δεν είναι οικογένεια, δεν ξέρει τι του γίνεται.
και δεν ξέρω ούτε να αγαπήσω ούτε να αγαπήσω. Σκυλί μου, ψυχή μου. Εγώ δεν έχω δει τοξικό σκύλο πάντως, δεν έχω δει. Τοξικούς ανθρώπους είδα ούκολους, τοξικό σκύλο ποτέ. Ποτέ τον ποτόν, ποτέ τον ποτόν λάκι, ποτέ. Ποτέ. Ζαμέ κοροπή, δεν έχω δει ποτέ σκύλο τοξικό. Ποτέ όμως. Και φτάσαμε στο χωρίον μας, λάκι, στο χωρίον μας. Έχουμε φτάσει στο χωρίον μας. Και είσαι φρόνιμος και αλλάξαμε και την πολυθρόνα μας και θα την προσέχουμε και θα κάνουμε διόρθωση το σκύλι μας πάει ξανά να ταϊστεί από την πολυθρόνα. Ναι, και φτάσαμε. Μωρό μου, ψυχή μου, τα Παρίσια. Ήρθε στο κρεβάτι σου, Λάκη, το δικό σου, Λάκη. Θα κοιμάσαι με τη μαμά σου, Λάκη. Ναι, Λάκη, Λακίνη, Λακίνη. Είναι το Λακίνη και είναι η Λακουλίνη και είναι όμορφο πουλί. Οχουχουχουχουχ, είναι καλούλι. Καλούλι που είναι, καλούλι, καλούλι, μητόγκο μου είσαι. Λακί μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Λακί μου, σ' αγαπάω. Λακί μου, σ' αγαπάω, δεν ξέρεις πόσο μου έλειψες. Δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ μου έλειψες, Λακί. Λακί μου, σ' αγαπά, μωράκι μου. Φατσουλίνη, γλυκουλίνη, το μωρό μου. Ήρθε η μανούλα, ήρθε και το παιδάκι της, τη γλυκό, τη γλυκό. Καλότατο, καλότατο, καλότατο.